μπορείς να κάνεις παιδί ανά πάσα στιγμή χωρίς να σου πει κάποιος κάτι. Το θέμα είναι άλλο τώρα. Έχω κάποιους συνδυασμούς, θα τους πούμε αν έχουμε ώρα, δεν ξέρω πόση ώρα. Ναι, ναι, δεν έχουμε, έχουμε πολύ, θα τα πούμε εντάξει. Γιατί... Να σας πω μόνο το πρώτο για τον πολιτικό γάμο. Ναι. Ο πολιτικός γάμος που έχει, εντάξει, είναι πιο ισχυρό χαρτί και ακόμα και από την πολιτική συμβίωση. Είναι ένας γάμος, είναι η φύση ρε παιδί μου, άμα η φύση σου σωστό, είναι αυτή, έτσι είναι, το ψάχνουμε σωστό. Τώρα. Και το αναλύουμε και το υπεραναλύουμε. Δεν χρειάζεται ανάλυση. Δεν χρειάζεται. Όλοι έχουν δικαιώματα, όπως εγώ πληρώνω φόρους στο κράτος και είμαι σωστός πολίτης και κλπ. Και δικαίωμα του καθενός. Ναι, και βέβαια. Είναι ένας γάμος, είναι μια δέσμευση με όλα τα περί γάμου δικαιώματα όπως τα έχουν τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Αλλά το θέμα του παιδιών, έχω ενδιασμούς. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ. Εάν το παιδί, δεν αμφιβάλλω, και καταρχάς υπάρχουν ζευγάρια σήμερα, μετρημένα εντάξει, στην Κύπρο, γνωρίζω δύο περιπτώσεις. Που έχουν. Και υπάρχουν και στην Ελλάδα που ήδη μεγαλώνουν εδώ και χρόνια παιδιά, ομόφυλα ζευγάρια εννοώ, που ήδη μεγαλώνουν παιδιά. Ναι. Λοιπόν, και τα παιδιά τους μια χαρά είναι. Απίστευτα τα χαρά και δεν είναι ομοφυλόφιλα. Ναι. Έχει αυτό σημασία γιατί ο κόσμος λέει διάφορα. Λέω ότι άμα είναι έτσι το παιδί θα γίνει. Όχι, σημαίνει ότι εμείς έπρεπε να ήταν οι γονείς μας. Ναι. Όλους... Και όχι μόνο αυτό. Αλλά δηλαδή έχουμε δει περιπτώσεις εξαιρετικών παιδιών που βγήκαν μέσα από εγκληματικά στοιχεία. Ναι. Δεν είναι έγιναν εγκληματίες. Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Και το που προβληματίζει εμένα είναι, λέω σας, μπορεί να μεγαλώσει μια αγάπη το παιδί και μάλιστα περισσότερη αγάπη από ό,τι πρέπει. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι έτοιμος να κάνω κάτι τέτοιο. Εμείς, να μιλώ και για αυτό μου, με τον σύντροφο μου δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Γιατί ζούμε, γιατί η κοινωνία μας είναι σκληρή. Είναι σκληρή θα κοινωνία. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Σκεφτήκατε να μεγαλώνουμε ένα παιδί, αγόρι, κορίτσι. Ναι. Και να έρθει μια μέρα από το σχολείο και να μου πει, ας πούμε, εγώ γιατί δεν έχω μάνα, να πει το πράγμα, να πεθάνω. Ναι. Τελείωσε, θα κρεμιστεί ο κόσμος μου. Επειδή είναι σκληρή η κοινωνία, έχεις λοιπόν, δίκιο. Η κοινωνία μας είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο, το ένα είναι το θέμα της κοινωνίας. Το δεύτερο, εκείνο που με προβληματίζει είναι αυτή η άβρα, ρε παιδί μου. Επειδή μεγαλώσαμε με μάνα και δεν ξέρω, η θηλυκή άβρα της μάνας είναι ένα... Νομίζω είναι και αντικατάστατη. Έτσι είναι. Είναι πολύ διαφορετικό. Σωστό. Δεν ξέρω, Ανδρέας, πώς... Έχεις δει, και εγώ και η Όταμο, εσύ που είσαι γυναίκα. Όχι, δεν το συζητώ. Εμείς το πούμε πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει και δικαιώματα. Ξέρω έτσι τώρα. Είναι. Απλά εγώ το μόνο πράγμα που θα πω είναι ότι υπάρχουν τόσο παιδάκια που θα είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη. Ναι, αυτό, με το, ναι, θα το έλεγα, με το ορφανοτροφείο. Ναι. Με το ορφανοτροφείο, δηλαδή... Τόσο μεγάλη ανάγκη της ταλπορής. Να είναι εκεί μέσα 18 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, διαλυμένο στους πέντε δρόμους. Μαρία μου...